Μαρίνα Χαραλάμπους, λοιπόν, στην αίθουσα σύνταξη. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, κάνετε. Μαρινάκι μου, γλυκό. Για καλά Μαρίνα. Είμαστε. Για πες μας, τι έχει γίνει. Λοιπόν, νεράκι. Η viral συνέντευξη της Μαρίνας πριν παιχτεί έγινε. Ναι, 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 έγινε viral συνέντευξη με τον Μάρκελο Νύχτα. Λοιπόν, εμείς κάναμε μια συνέντευξη με τον αγαπημένο μας Μάρκελο Νύχτα λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Του την έκανα εγώ τη συνέντευξη, τέλος πάντων. Και μάτι έχω κι εγώ, τέλος πάντων. Και δεν την προλάβαμε να την παίξουμε γιατί ήταν Χριστούγεννα. Είχαμε άλλα θέματα επικαιρότητας. Αυτό συμβαίνει. Είχαμε αλλαγές. Εκπομπή, φυσικά, φυσικά. Μετά ήρθε εγώ που μιλάω πολύ και δεν προλαβαίνω να παίξω. Ήρθε τούτη, δεν προλαβαίνω να δείξουμε βίντεο. Και ο αγαπημένος Μάρκελος εξέφρασε ένα μικρό παράπονο στην εκπομπή της Κατερίνας. Μεγάλο και μικρό και στην ευγενικά. Το είπα ευγενικά. Θέλετε να δούμε τι ακριβώς είπε και να δούμε μετά. Πάμε. Μα είναι ευχάριστο τώρα να έρχονται μέσα στο σπίτι σου, να σου χτυπάνε τα κουδούνια, να μπαίνουν μέσα. Δύο άνθρωποι, μα μην σου πω ότι ήταν και τρεις. Για να κάνουν μια συνέντευξη και τα λοιπά και μετά να τους ρωτάς αν θα παίξει, δεν θα παίξει και τα λοιπά, γιατί επρόκειτο. Ήταν πριν από τα Χριστούγεννα αυτό. Και τα Χριστούγεννα πέρασαν και θεώρησα ότι ήταν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Εγώ εξάλλου, από τα πράγματα που έχω εδώ πέρα, τα οποία είναι συλλεκτικά, έβγαλα ένα αντικείμενο για να το δώσω δώρο. Και πάρα πολύ τις επικαιρότητες. Μια μάσκα από δαντέλα με αυτιά τα οποία είναι δερμάτινα. Για στη Μαρία Μπακοδήμου, δώρο. Να της το χαρίσω, να της το πάω, γιατί διαλέξανε να είμαι στην εκπομπή. Και πέρναγε ο καιρός και ρώτησε. Δεν θα παίξει, λέει, τα Χριστούγεννα, θα παίξει μετά τα Χριστούγεννα. Όμως εγώ επέμενα. Λέω, όχι, δεν θα τα αφήσεις. Γιατί θα μάθεις αν πρόκειται να το παίξουν ή όχι. Και αν δεν το παίξουν, θέλω μια δικαιολογία. Στην Μαρία Μπακοδήμου απευθύνθηκες και μιλήσατε στο τηλέφωνο. Όχι, τη έστειλα μήνυμα. Γιατί να μιλήσω στο τηλέφωνο. Θα μου το έκλεινε. Θα μου έλεγε τώρα δεν μπορώ, είμαι σε meeting και είναι αυτό. Η Μαρία Μπακοδήμου σου απάντησε στο μήνυμα. Εσένα σε πήρε τηλέφωνο Μάρο Κοντού. Δεν με έχει πάρει. Ούτε εμένα με πήρε Μπακοδήμου. Αν σε καλέσει στην εκπομπή της Μαρία Μπακοδήμου, θα πήγαινες για τώρα. Για να πάω. Πήγαινες. Καλέ, παντού θα πάω. Καταρχήν, ο Μάρκελος έστειλε μήνυμα αλλού, μάλλον. Α, δεν σου είχε έρθει μήνυμα. Όχι. Έχεις άλλο νούμερο, Μάρκελε. Μάρκελε, έχεις άλλο νούμερο. Το έστειλε αλλού και δεν στο λέω την δικαιολογία. Έστειλε και σε μένα. Α, σε σένα έστειλε. Ναι, 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 και του εξήγησα ότι εννοείται ότι θα την προβάλλουμε, αλλά όταν έρθει η στιγμή της. Γιατί είχαμε άλλα θέματα με την επικαιρότητα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη συνέντευξη φυσικά και θα την προβάλλαμε, γιατί είναι μια πολύ ωραία συνέντευξη, όπως θα δείτε και τώρα εσείς τηλεθεατές μου. Ελπίζω να το βλέπει και ο Μάρκελος, γιατί ανοίχτηκε, μας είπε πράγματα της ψυχής του και ό,τι και να είπε στο άλλο κανάλι και να... Εγώ καθόλου δεν τον παρεξηγώ. Καταλαβαίνω όχι. Ότι είχε την αναμονή να δει, ίσως φορούσε και το χριστουγεννιάτικο πουλόβερ και σου λέει πότε θα με βγάλουν. Για αυτό, για αυτό. Και το τόνιζε. Σπίτι δεν είστε. Σπίτι. Πώς μπήκατε μέσα. Τι σε νοιάζει εδώ τόσο μαναφούκι στο γυαλί. Είναι άνθρωπος της μόδας. Είναι όλο το look, πάρα πολύ ωραίο. Εγώ και δεν το λέω. Δεν το λέω για κακό λόγο. Δεν είναι η μόνη άπευτη συνέντευξη. Γενικότερα συμβαίνει σε όλες τις εκπομπές. Κάποιες συνέντευξεις παίζουν συνέχεια, δηλαδή Μαρίνα, μια επικαιρότητα που έρχεται. Μαρίνα, ρίξτε το δέμο που λέγανε και άλλοι στον κοκλό.